Όλο ένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην εγκληματική δραστηριότητα καταλαμβάνουν οι οργανωμένες συμμορίες με μέλη Ρωμά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας που προκύπτουν από τη μελέτη των 167 συμμοριών κλεφτών και διαρρικτών που εξαρθρώθηκαν το 2022, περίπου οι 8 στις 10 εγχώριες εγκληματικές οργανώσεις αποτελούνταν από Ρωμά. Η βασική τους δράση αφορά μεν τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, όμως όπως διαπιστώνεται ξεπλένουν το χρήμα ανοίγοντας εταιρείε και αγοράζοντας ακίνητη περιουσία, ενώ πολύ συχνά πλέον διαπιστώνεται ότι εξαγοράζουν δημόσιου λειτουργού. Όπω δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, βρισκόμαστε σε ένα σημείο που επιχειρούμε να μπούμε στο σκληρό πυρήνα τη εγκληματικότητα, που είναι το οργανωμένο έγκλημα με ληστείε, κλοπέ, απάτε. Πανηγύριζε η Δυτική Αττική για τι επιχειρήσει των τελευταίων ημερών, θα είμαστε μέσα στου οικισμού των Ρωμά. Παράλληλα, η ανάλυση των δεδομένων οδηγεί και σε νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Έτσι, επειδή διαπιστώνεται ότι οι πολλοί, ενώ κυκλοφορούν ελεύθεροι, με όρου για κάποια αδικήματα, διαπράτττουν και νέα, πλέον για αυτού η προφυλάκηση. Θα είναι υποχρεωτική εφόσον διαπράξουν κακουργήματα και στην κρίση του δικαστικού συμβουλίου εφόσον διαπράξουν νέα πλημελήματα. Παράλληλα, προωθείται ρύθμιση με την οποία η αποζημίωση των θυμάτων στη διαδικασία τη ποινική συνδιαλλαγή θα είναι ελαφρυντικό για τον κατηγορούμενο και όχι λόγο απαλλαγή από τι κατηγορίε. Σε αυτό το πλαίσιο, τι προηγούμενε ημέρε έγιναν επιχειρήσει σε καταβλισμού που, από τα στοιχεία του οργανωμένου εγκλήματο, προκύπτει ότι αποτελούν ορμητήρια για παραβατική δραστηριότητα. Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά. Σφαίρες όπλα και 747 χρυσέ λίρες, η προέλευση των οποίων δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Παράλληλα, στο στόχαστρο τη ελληνική αστυνομία μπαίνουν επιχειρήσει διαχείριση ανακύκλωση μετάλλων με στόχο να εντοπιστούν εκείνοι που προμηθεύουν και προμηθεύονται υλικό από αποξηλώσει υποδομών, όπω γραμμέ σιδηροδρόμου και κλοπέ από το δίκτυο του ηλεκτρισμού. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των συμμοριών είναι να στρατολογούν μέλη από πολύ νεαρή ηλικία, συχνά και ανηλίκου. Τι περισσότερε φορέ που κάποιο συλλαμβάνεται για εγκλήματα κατά τη ιδιοκτησία, αφήνεται ελεύθερο από τη δικαιοσύνη με τον περιοριστικό όρο να δίνει παρουσία στο τμήμα ασφαλεία τη περιοχή του. Το μέτρο αυτό έχει ξεχυλώσει όμω σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει αυτή τη στιγμή αλλοδαπό που είναι υποχρεωμένο να δίνει το παρόν στο τμήμα ασφαλεία του Αγίου Παντελέημονα 30 φορέ το μήνα, δηλαδή πρακτικά κάθε ημέρα, για διαφορετικέ όμω υποθέσει. Αντίστοιχα, στο Ζεφύρι είναι υποχρεωμένο να δηλώνουν παρουσία συνολικά 366 πρόσωπα κάθε μήνα και από αυτού. 349 είναι Ρωμά. Τουλάχιστον 20 άτομα υποχρεούνται να παρουσιάζονται πάνω από τρει φορέ το μήνα με κατηγορίε για ληστείε, κλοπέ και απάτε, ενώ άλλο δίνει τρει φορέ παρών με διαφορετικέ δικογραφίε για κακουργηματικέ κατηγορίε όπω βιασμό, ναρκωτικά αλλά και παραβιάσει τη νομοθεσία περιόπλων και απάτε. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, το 2022 εξαρθρώθηκαν συνολικά 167 εγκληματικέ ομάδε που διέπρεθαν συστηματικά εγκλήματα κατά τη ιδιοκτησία. Το 67% εξ αυτών ήταν εγχώριε και ομοιογενεί. Από τι εγχώριε εγκληματικέ ομάδε, το 77% ήταν συμμορίε Ρωμά. Μάλιστα, στη συντριπτική του πλειονότητα, τα μέλη αυτών των οργανώσεων είχαν ήδη ποινικό παρελθόν πριν από τη σύλληψή του ω μέλη συγκροτημένων συμμοριών.